Τους 35 νέους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλωσόρισαν στη Λαμία πανεπιστημιακοί και αρχές του τόπου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, στο χώρο του πρώην ΤΕΗ. Ο Μητροπολίτης Φθιώτητας Σιμεών, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Πανός και ο Δήμαρχος Λαμίαων Θήμιος Καραΐσκος ευχήθηκαν στους νέους φοιτητές. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι για πρώτη φορά μετά την εθρόνησή μου σε αυτό το χώρο το πανεπιστημιακό, σε αυτό το άσυλο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, των δημόσιων, των δημοκρατικών και κυρίως της προετοιμασίας του μέλλοντος. Γιατί από εδώ βγαίνουν επιστήμονες, βγαίνουν άνθρωποι αγωνιστές της ζωής και μαχητές της κοινωνίας. Θέλω να καλωσορίσω τα παιδιά, θέλω να τους ευχηθώ να έχουν μια επιτυχή διαμονή στην πόλη μας, να έχουν επιτυχία στις σπουδές τους και θέλω να τους παρακαλέσω να αποτελούν ένα δυνατό φοιτητικό κίνημα. Μια πολύ ζεστή καλημέρα και ένα πολύ ζεστό καλωσόρισμα σε όλους εσάς και όλες εσάς παιδιά, σε εσάς τους νέους και τις νέες φοιτήτριες και φοιτητές της πόλης μας, της περιφέρειάς μας. Δεν ξέρω από πού έρχεστε, φαντάζομαι από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Να σας ευχηθώ με όλη μου την καρδιά να έχετε μια, όχι μόνο μια καλή νέα φοιτητική πορεία, αλλά μια όμορφη ενήλικη ζωή, η οποία τώρα ξεκινάει με τα φοιτητικά σας χρόνια, σε μια επιστήμη πολύ ξεχωριστή όπως η φυσική, την οποία προφανώς αγαπάτε και αυτή η αγάπη σας όθησε να την επιλέξετε και για να την υπηρετήσετε, αλλά και σε μια πόλη, την οποία δεν σας κρύβω ότι κι εγώ μόλις πριν 2 χρόνια ξεκίνησα να ζω εδώ και ήδη την αγαπώ, ήδη την απολαμβάνω και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Εκφράζοντας και εγώ την κοινωνία του Δήμου Λαμιαίων, σας καλωσορίζω στην πόλη της Λαμίας, στην πόλη μας. Σας καλωσορίζω και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ευτυχής, γιατί το καλωσόρισμα αυτό συμπίπτει με μια ιδιαίτερη εβδομάδα για την πόλη μας, με τη διπλή γιορτή του Ευαγγελιστού Αγίου Λουκά και την απελευθέρωσή της από τα στρατέματα κατοχής. Είναι μια γιορτινή εβδομάδα η οποία συμπίπτει με το καλωσόρισμα το δικό σας. Σαν κοινωνία, ένα μόνο μπορούμε να πούμε, ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει και πρέπει να γίνει σωστά για να σας ενσωματώσουμε και να νιώσετε και εσείς ότι είστε στο σπίτι σας. Ότι η πόλη μας είναι πόλη σας.